Γιατί. Γιατί τους παίχτες έχουμε, δεν μας τους έχουμε. Ρούφα, ρούφα. Μαλάκα, ο Δανικούλης και το... Βάρος, ρούφα, θα χύσεις. Θα χύσεις. Άιτε, Ζήμπο, πάμε! Σου κύριε, παίζει νερό, νερό, νερό. Πες το να μην πάρει. Τι να ξέρω εγώ τι είσαι. Είμαι πίσω από το λεωφορείο την ώρα που παίρνεις. Έχω παρκάρει. Αλλά είτε το βάσκες. Πώς, γεια. Από εδώ βρε κάφρε, από εδώ γυρνά τους. Δεν είδα ρε μαλακά. Πλάκα μας κάνεις! Ράτα! Άντε ρε κουτάκι μας! Μια προσάρτα να κεφάλαιε παρτίδα! Μπράβο! Τετάρτα! Τετάρτα! Τελευταίος! Κόκκινη είναι! Κόκκινη είναι! Τελευταίος είναι! Μπάλα στο μπλεκτό είναι! Γκολ! Τώρα! Πάμε, μπράβο, καλά που διαφάλω που λένε. Μέσα. Τι γκρινιά είναι αυτή που είτε να προσέλετε. Άντε ρε παλικάρια έτσι. Άντε ρε παλικάρια. Εσύ παίρνεις από τον εαυτό σου, επειδή είσαι γρήγορος πολύ. Άντε, μπράβο. Νομίζω ότι είδαμε ένα καλό παιχνίδι. Είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες. Αδικούμαστε από το σκορ, νομίζω. Η Καβάλα δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Στο 75 κέρδισε τον πέναλτι και έκανε τον γκολ. Όποια ομάδα έκανε τον γκολ θα κέρδισε και τον αγώνα. Συγχαρητήρια στην Καβάλα. Αυτά. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο.
Ήταν ένα αμφίρογο παιχνίδι. Ίσως είχαμε μια καλύτερη υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήταν μοιρασμένο. Χάσαμε εξίσου ίδιες ευκαιρίες. Και από ό,τι καταλάβαινες απ' έξω, ότι όποιος θα έβαζε τον γκολ θα κέρδιζε. Ευτυχήσαμε να κερδίσουμε το πέναλτι. Προηγηθήκαμε και το σκόρ έμεινε έτσι. Μια πολύ καλή ομάδα η Ξάνθη. Καλή πορεία. Και να συνεχίσουμε να βοηθάμε τα παιδιά. Αυτά. Γενικότερα με αυτή την νίκη τονώθηκε λίγο η ψυχολογία. Βεβαίως, τονώθηκε η ψυχολογία, τα παιδιά χαρήκανε και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι στον Εύρο. Έγινε και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γι' αυτό τώρα στον πάγκο είναι. Τρακάραν τη γυναίκα μου, σε το πράγμα. Ζάντερ, πώς είναι στο μικρό το μήνα. Ποιο? Ζάντερ. Γίνες. Μπράβο, ρε. Εγώ στη λήξη του. Στο κάω. Πού να έχουμε τα περσιά. Bravo! Ήρθε. Τώρα εδώ.
Γκολ! Στο παιχνίδι των μεγάλων, νομίζω η Καβάλα κέρδισε δίκαια, ήταν ανώτερη από εμάς. Εμείς τα πρώτα 15 λεπτά παίξαμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Μπήκαμε στο σκορ 1-0, δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε, δεχθήκαμε το 1-1 και στη λήξη του ημιχρόνου το δεύτερο γκολ. Δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο και εύχομαι καλή πορεία στην Καβάλα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Πάπη. Θεωρώ ότι και πιστεύω ότι ευχαριστηθήκαμε και τα δύο τα παιχνίδια, και των μικρών και των μεγάλων. Το ευχάριστο είναι ότι δεν είχαμε τραυματισμούς και το ακόμη πιο ευχάριστο είναι ότι είδαμε δύο δυνατά παιχνίδια, άσχετα αν κέρδισε η Καβάλα ή δεν κέρδισε. Το μέλλον αυτών των παιδιών ανήκει στο ποδόσφαιρο. Το έχω και θα το λέω πάντοτε ότι οι ομάδες οι μεγάλες χρειάζονται από το ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο ποδοσφαιριστές που είναι καλοί και πάντα ο καλός δεν χάνεται. Πρέπει να το πιστέψουν αυτά τα παιδιά που είναι στις ηλικίες των 13 μέχρι 15 ετών, να το πιστέψουν οι ίδιοι τους ότι το ποδόσφαιρο είναι το μέλλον αυτών των παιδιών. Έχουν πολύ καλά στοιχεία και αυτό μας χαροποιεί εμάς που ασχολούμαστε έστω και λίγο με αυτά τα παιδιά. Αυτό ήθελα να πω και να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο τις ομάδες και στις δύο τις ενώσεις. Ευχαριστώ πολύ.